Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 91,6 από Γευματινό Μαγκαζίνο. Πέμπτη σήμερα, 13 του Αυγούστου, μία ανάσα πριν το 15 Αύγουστο, και μονοπόλησε τις προηγούμενες εβδομάδες το ενδιαφέρον της κοινής νόμης στη μικρή μας κοινωνία ένα περιστατικό ξυλοδαρμού, το οποίο ανακοίνωσε και το Σωματείο Εργαζομένων στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και συναφή επαγγελμάτων νομού Λευκάδας και πρώην επαρχίας Βόνιτσας. Μάλιστα, υπήρξε περιστατικό βία σύμφωνα με την καταγγελία σε ξενοδοχείο στον Ιδρύ. Ο συνάδελφός μας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τόλμησε να ζητήσει το αυτονόητο, το αντίγραφο της σύμβασής του, προκαλώντας την οργή της εργοδοσίας με συνέπεια τον ξυλοδαρμό του. Αυτή είναι η εκδοχή που δίνεται από την ανακοίνωση του Σωματείου. Από την άλλη, βεβαίως, υπήρξε μια παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, του Μανώλη Θερμού, ο οποίος είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι έχει καταγραφεί το όλο περιστατικό από κάμερες ασφαλείας, και βγήκε και μια ανακοίνωση του ξενοδοχείου, την οποία δημοσιεύσαμε εχθές εδώ στο Prisma Radio και Λευκάδα Today, λέγοντας ότι είναι φήμες όλα αυτά που εσκεμμένα διοχετεύονται στη δημοσιότητα για δίθεν περιστατικό βιοπραγίας και εργαζόμενο που ξυλοκοπήθηκε γιατί ζήτησε τη σύμβασή του. Σημειώνουμε ότι έχει επιληφθεί η ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη και είμαστε βέβαιοι ότι θα λάμψει η αλήθεια και θα καταπέσουν όλοι οι ψευδείς ισχυρισμοί. Ας μην βιάζονται όσοι έσπευσαν να πάρουν θέση, τα περιστατικά και τα στοιχεία που υπάρχουν, οι μαρτυρίες και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα τους διαψεύσουν κατηγορηματικά. Υπάρχουν λοιπόν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις και βεβαίως εμείς εδώ θέλουμε να φωτίσουμε την πτυχή αυτού του θέματος. Θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και συναφή επαγγέλματα, τον κύριο Κοντοπρία Νόντα, για να μας φωτίσει λίγο, να καταλάβουμε την πραγματικότητα και να κάνουμε και μια γενικότερη συζήτηση. Βέβαια και σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα. Καλό απόγευμα, κύριε Κοντοπρία. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς σας ακούω, είμαι εσάς, κύριε Πινιάκη. Είμαστε καλά. Όσο καλά μπορούμε να είμαστε σε αυτή τη φάση, που σας καταλαβαίνετε, λόγω της κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στον κλάδο. Βεβαίως. Σε αυτή τη 15 που είπατε και εσείς. Και έχει χτυπήσει κοκκινό συνολικά η δυσκολία σε όλο τον κλάδο, ας πούμε. Με αποκορύφωμα το συμβάν που περιγράφεται. Ωραία. Αυτό λοιπόν σημαίνει, κύριε Κοντοπρία, ότι τουλάχιστον μπορεί να χτυπάει κόκκινο και θα μας εξηγήσετε βεβαίως τι σημαίνει αυτό το κόκκινο. Από την άλλη, όμως, υπάρχει τουριστικό ρεύμα στο νησί. Οπότε μπορούμε να βάλουμε ένα θετικό πρόσημο γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Πώς να το πω. Με αυτή την κατάσταση που περιγράφεται, βέβαια, και μετά τα στοιχεία της πανδημίας. Μια κατάσταση ανάπτυξης, ας πούμε, εδώ, όσο γίνεται, ας πούμε, ανάπτυξη, μπορούμε να πούμε, τέλος πάντων, του τουρισμού αυτές τις μέρες, που ανοίξει τα καταλήματα και θετικά, έρχεται σε διαμέτρο αντίθετη κατάσταση με το τι βιώνουν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη φάση στον τουρισμό και στον κλάδο μας. Μάλιστα. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή, διότι, και θα μείνουμε και στη Λευκάδα, διότι υπήρξε μια οξία τοποθέτηση του Προέδρου της Ένωσης Συνοδόχων, τον κύριο Θερμού, ο οποίος βεβαίως τα έβαλε και με την ανακοίνωση τη δική σας και χρησιμοποίησε εκφράσεις ότι βαριές, κατά τη δική μου άποψη. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Θέλω λίγο να μου δώσετε... Είστε ενήμερος. Θέλω λίγο να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί. Δηλαδή, υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία από το σωματείο σας για έναν υπάλληλο που ζήτησε τη σύμβασή του και ξυλοκοπήθηκε. Από την άλλη, η ανακοίνωση του ξενοδοχείου λέει καμία σχέση με την πραγματικότητα όσο λέγονται, θα αποδειχθεί η αλήθεια, υπάρχει υλικό από την κάμερα. Πείτε μας λίγο ποια είναι η εκδοχή. Κοίταξε, κύριε Κουνιάκη, λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο πολύ συγκεκριμένα, θα λέγαμε. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, αρχικά, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτά τα περιστατικά, όχι σαφώς βίας, όπως βίωσε ο συνάδελφός μας, αλλά συνολικότερα πίεσης από την εργοδοσία, είναι φαινόμενα συχνά του κλάδου, έως και καθημερινά. Εμείς στο σωματείο μας δεχόμαστε καθημερινώς τηλεφωνήματα αντίστοιχων πιέσεων, τα οποία θα κουβεντιάσουμε αποκάλυψη, δηλαδή υπάρχει κάποιο ζήτημα. Γιατί νομίζω ότι ο Σύλλογος των Ξενοδόχων, του οποίου ο πρόεδρος είναι ο κύριος Θερμός, εσχεμένα με βαριές κουβέντες, γιατί εμείς νομίζω ότι οι ανακοίνωσεις ήταν πολύ συγκεκριμένοι στα προβλήματα του κλάδου, τα θεώρησε, ας πούμε, μπουρδολογίες με έναν τρόπο και ο ίδιος επεσήμανε. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε, και το γνωρίζουμε καθώς εμείς πήραμε από τη θέση μας στο σωματείο, πήραμε τη θέση του εργαζομένου αφενός, αλλά
γνωρίζοντας και ψάχνοντας το κατά πόσο ισχύουν ή δεν ισχύουν τα λεγόμενά του. Mm-hmm. Γιατί εμείς έχουμε διάφορα τέτοια περιστατικά, όπως σας λέω, τα οποία είναι στη δική σου πλειοψηφία αληθή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για να, πώς το πω, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, η συγκεκριμένη εργοδοσία πίεσε τον εργαζόμενο σε θελούσια απόλυση, αυτήν πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ η σύμβασή του ήταν μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, εκείνη προφασιζόμενη κάποιες αφορμές, τις οποίες μπορούμε να κουβεντιάσουμε, αλλά το ζήτημα δεν είναι να κυκρινίσουμε, το ζήτημα είναι να λάμψει αλήθεια, mm-hmm. πίεσαν τον εργαζόμενο ακριβώς επειδή θεώρησαν οι ίδιοι ότι ο τζίρος τους δεν τους καλύπτει για να καλύψουν, ας πούμε, σε αυτή τη φάση επιπλέον προσωπικό, να τον σπρώξουν σε αυτή την απόφαση, δηλαδή του να φύγει εθελούσια. Βέβαια, προκαλεί, όπως καταλαβαίνετε, απορία το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δούλευε σε αυτό το κατάλημα τρία συνεχόμενα έτη, για να έρθουν σήμερα και να του πούνε ότι από τη μία είναι να τους σκοπαδούν, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Και είναι και, πώς να το πω, απορία άξιο, βέβαια, εμείς αντιλαμβανόμαστε στο σωματείο και πώς το πω, από τη δικιά μας σκοπιά, το γεγονός ότι ο κύριος Θερμός, εντάξει, κάνει τη δουλειά, βέβαια, και παίρνει την θέση, ας πούμε, της τάξης την οποία εκπροσωπεί και των συνοδόχων. Αλλά είναι απορία άξιο το πώς καταφέρει να φάσκει και να αντιφάσκει με συγκεκριμένο τρόπο, από τη στιγμή την οποία λέει ότι εμείς δεν πήραμε τηλέφωνο την εργοδοσία, την ίδια στιγμή που και ο ίδιος σύλλογος των συνοδόχων δεν είχε επικοινωνήσει με τον εργαζόμενο για να μάθει και αυτό στην αντίστοιχη ιστορία. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι ο κύριος Θερμός, αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι φύγεται από την ανακοίνωση που βγάλαμε, γιατί φύγονται τα συμφέροντα των ανθρώπων των οποίων εκπροσωπεί, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτεί δύο φορές, όχι για εμάς, γιατί εμείς γνωρίζουμε την επίθεση που δεχόμαστε από την αστική τάξη της εκπροσώπου της, σαν εργατική τάξη αντίστοιχα, αλλά για τον ίδιο το παιδί, το οποίο αυτή τη στιγμή, πώς το πω, δυσφημίζεται, γιατί μίλησε για τη φήμιση του ξενοδοχείου μας, το ξενοδοχείο του από την ανακοίνωσή μας, χωρίς να σκέφτεται ότι το παιδί δυσφημίζεται αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορεί ενδεχομένως μια κοινωνία όπως γνωρίζετε, όπως είναι η Λευκάδα, να βρει δουλειά αύριο μεθαύριο. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κοντοπρία. Είπε ο κύριος Θερμός ότι υπάρχει ιστορία με τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Ότι δηλαδή υπήρχε μια προβληματική σχέση πολλών μηνών. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που εργάζεται στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο ο εργαζόμενος. Και βεβαίως όλα αυτά θα αποδειχθούν μετά με τη μήνυση. Απλά θέλουμε λίγο να κατανοήσουμε και ο κόσμος μας ακούει να πιστέψει, γιατί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι λένε δεν ξέρουμε ποιο να πιστέψουμε. Υπάρχει μια ανακοίνωση και μια τοποθέτηση και μια ανακοίνωση του ξενοδοχείου. Γι' αυτό και θέλω να με βοηθήσετε σε αυτό. Είναι απόλυτα λογικό, κύριε Βουνιάκη. Είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε. Και όπως είναι και απόλυτα λογική, σας ξαναλέω, η στάση που κρατάει αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος των Ξενοδόχων. Ναι. Δηλαδή, σας απαντώ συγκεκριμένα και σας λέω, ο εν λόγω εργαζόμενος βρισκόταν στην επιχείρηση αυτή τρία συναπτά έτη, τρεις σεζόν. Οπότε, εάν εσείς είχατε, πώς το πω, μισθώνατε έναν εργαζόμενο και στην τρεις σεζόν τον είχατε, θα θεωρούσε ότι είχε προβληματική συμπεριφορά στο τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Και έρχεται εκείνη την τυχαία το γεγονός ότι έρχεται αυτό να επιστεγαστεί την ίδια στιγμή όπου αυτή τη στιγμή ο κλάδος, κατά ψέματα, βρίσκεται σε κρίση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όπως και όλη η καπιταλιστική οικονομία σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν είναι τυχαίο δηλαδή το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση βρέθηκε η ανάρμοστη συμπεριφορά, στην οποία στην τελική ένωση, να σου πω και την αλήθεια, δεν μπορεί και να αποδειχθεί από κανέναν. Μάλιστα. Αυτή δηλαδή η ανάρμοστη συμπεριφορά. Ναι, ναι, δεν μπορεί, αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Αντιλαμβάνομαι, δεν μπορεί να αποδειχθεί από κανέναν. Ωραία. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, όπου ισχυρίζεται ο εργαζόμενος ότι υπήρξε άσκηση βίας, ο κύριος Θερμός είπε ότι μπήκε μέσα στο γραφείο και έπαιρνε ό,τι χαρτιά έβρισκε μπροστά του και μάλιστα ήταν η σύζυγος του ξενοδόχου. Πώς θα μπορούσε να βιοπραγήσει μια γυναίκα απέναντι σε έναν άντρα? Τώρα, και ότι όλο αυτό το περιστατικό έχει καταγραφεί στην κάμερα. Θα φανεί. Έχετε γνώση εσείς αν έχει καταγραφεί, δηλαδή
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μίνη, θα σας απαντήσω. Απλά δεν πρόκειται να μπούμε, όπως σας είπα και στην προηγούμενη. Γιατί ακριβώς εμείς δεν φοβόμαστε. Ας φέρει ο κύριος Θερμός, ο σύλλογος των ξενοδόχων. Καταρχάς, ούτως ή άλλως, ο εργαζόμενος έχει κινηθεί δυνομικά, κύριε Κουνιάκη. Έχει ήδη κινηθεί. Ήδη μαζί με το σωματείο έχουμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για την επιθεώρηση εργασίας και τα σχετικά. Δηλαδή, έχουμε ήδη κινηθεί. Δεν φοβόμαστε αυτά που λέει ο κύριος Θερμός. Ίσα-ίσα, εμείς θέλουμε να πάμε να κινηθούμε νομικά, γιατί ακριβώς, πώς να το πω, δείχνουν συμπεριφορές, γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στα λόγια. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος έχει γνωμάτευση, είναι ψέματα το που λέει ο κύριος Θερμός, γενικά, ότι δεν έχει στοιχεία από γιατρό. Αλλά πέρα από αυτό, χωρίς να παίζει αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν νομίζω, κύριε Κουνιάκη, ότι μας τιμά αυτή τη στιγμή να πρέπει να φτάνουμε σε σημεία να παρουσιάζουμε σωματικές βλάβες, ας πούμε, στην αστυνομία, σαν εργαζόμενοι, για να αποδεικνύουμε τις πιέσεις που δεχόμαστε καθημερινά στον κλάδο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι σαν να μας λέει ο κύριος Θερμός αυτή τη στιγμή, η αστική τάξη σε τελική ανάλυση. Δεν το λέω απαραίτητα, δεν είναι προσωπική η επίθεση που γίνεται. Δεν με απασχολεί ποιος είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Με απασχολεί ότι δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να λέει ότι πρέπει απαραίτητα να πρέπει ο άλλος να είναι, ας πούμε, πώς να το πω, σακατεμένος, για να αποδεικνύει το γεγονός ότι σε τελική ανάλυση, να σου το πω κοντρά-κοντρά. Αφού η σύμβαση του εργαζομένου ήταν μέχρι 31 μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί ο κοινοδόχος δεν τον απέλει απλά και να το ζημιώσει, αφού είχε προβληματική συμπεριφορά? Μάλιστα. Είναι απλά πράγματα, κύριε Κουνιάκη. Δεν είναι τόσο σύνθετα όσο νομίζω παρουσιάζονται. Μάλιστα. Αν κάποιος δεν τη δουλειά σου, τον διώχνει και τελειώνει το story, νομίζω. Ναι. Απλά αυτά είναι μία. Πώς το πω. Εντάξει, ακριβώς επειδή υπήρχε και το κομμάτι της βίας στο όλο θέμα, είναι, ας πούμε, το πικ, να σας το πω έτσι, της όλης πίεσης που δέχονται εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Μάλιστα. Την οποία κερδοφορία, ας πούμε, που υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα από το τουριστικό θαύμα, το οποίο μας τσαμπουνάνε όλες οι κυβερνήσεις τελευταίες, εμείς, οι εργαζόμενοι, το πληρώνουμε με απληρωσιά, με μαύρη εργασία. Πώς το πω, τα γνωρίζετε σε ηλικία ανάλυση. Ο κύριος Θερμός, βέβαια, δεν μας απάντησε, δεν έβαλε και κάτι για να σχολιάσει και αυτά. Ναι, ο κύριος Θερμός, και θέλω, επειδή εμείς βγάλαμε και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Οργάνωσης Εψητισμού, δεν μου διαφεύγει το όνομα τώρα, και είχαμε πει για τα προβλήματα αυτά. Απ' την άλλη, είπε ο κύριος Θερμός ότι δεν του έχει επισημανθεί ποτέ αντίστοιχο περιστατικό, ότι είναι χρήσιμοι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και ότι για τη Λευκάδα δεν γνωρίζω κανένα περιστατικό αυθαιρεσίας εργοδοτικής και σε δεύτερο χρόνο βίας. Κύριε Δημιάκη, επειδή μου δίνετε μια καλή πάσα, γιατί νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας, δηλαδή στο κομμάτι του εργαζόμενου, νομίζω ότι όσο μπορούσα να σε διαφώτισα, όπως καταλαβαίνετε, και για άλλους λόγους. Δηλαδή, το αντιλαμβάνομαι και δεν δικάζουμε εδώ. Πολύς εργαζόμενος, ούτως ή άλλως, σαν λέω, έχει κινήσει νομικά διαδικασίες. Κάτι που θα μας σταματευτούν, δηλαδή. Δεν έχει σημασία να τα πω εγώ στον αέρα που καταλαβαίνετε. Όχι, φυσικά. Και εμείς εδώ δεν δικάζουμε, σας λέω και πάλι. Απλά θέλουμε να ακούμε, θέλουμε την άλλη άποψη. Δεν κάνουμε δικαστήριο στο ραδιόφωνο. Παρακαλώ. Ακριβώς. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να πω για να τελειώνουμε το συγκεκριμένο συμβάν είναι ότι, πρώτα απ' όλα, ο εργαζόμενος δεν έχει τις πιέσεις που σας ανέφερα. Γι' αυτό το λόγο κατήγγειλε και στην Ομοσπονδία και σε εμάς και έχει κινηθεί νομικά, σας ξαναλέω, και κατά των εργοδοτών του και πώς το πω, θα πάρει και άλλοι. Έχει και ήδη πήρε δηλαδή, και έκταση το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς, όσον αφορά το κομμάτι του Συλλόγου των Ξενοδόχων, σας ξαναλέω, θα έπρεπε καλύτερα κάποια πράγματα, νομίζω, να τα έχει στο μυαλό του, με την έννοια δηλαδή ότι για το πώς εκφράζεται, γιατί καταλαβαίνω ότι η θέση που παίρνει απέναντι στην εργατική τάξη από την πλευρά των εργοδοτών είναι ξεκάθαρη και είναι και ξεκάθαρη στο μυαλό τους. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι απέναντί μας. Το ζήτημα είναι ότι θα έπρεπε καλύτερα να το σκεφτεί όταν θα κούναγε το δάχτυλο στο σωματείο. Από τη στιγμή την οποία δεν ήταν πουθενά ο Σύλλογος των Ξενοδόχων όταν οι εργαζόμενοι πάλευαν για τα δικαιώματά τους σε αυτό το κομμάτι που λέμε τις απληρωσίες και τα σχετικά, και ας κάνει τώρα ο κύριος Θερμός
Πώς το πω, κάνει ότι δεν γνωρίζει, γιατί είναι ονόματα πολύ γνωστά και θα αναφερθούμε σε αυτά. Όπως Φερρυππίν, για να πούμε και ένα παράδειγμα έτσι, δεν ήταν πουθενά ο σύλλογος των ξενοδοχών πέρσι στο ξενοδοχείο Αλέξανδρος Φερρυππίν, στο οποίο το σωματείο ανέπτυξε δράση. Ήταν οι εργαζόμενες εκεί επί δύο χρόνιες απλήρωτες και καταφέραμε να πληρωθούν. Μάλιστα. Πού ήταν εκεί ο σύλλογος των ξενοδόχων? Αλλά τέλος πάντων, για να τελειώσουμε με αυτό το σκηνικό και να πάμε παραπέρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι από εκεί και πέρα, κύριε Κουνιάκη, τα πράγματα στη Λευκάδα, όπως και σε όλο. Όπως και σε κάθε κομμάτι τουριστικό, σε αυτή τη φάση ο κλάδος, ακριβώς λόγω της καπιταλιστικής κρίσης που έχει γίνει να χτυπάει την οικονομία, με βάση και την επιτάχυνση από την πανδημία, εμείς δεχόμαστε καθημερινά, κύριε Κουνιάκη, τηλεφωνήματα στο εργατικό κέντρο αλλά και στο σωματείο μας συγκεκριμένα για τον κλάδο, υπαλλήλων, ξενοδοχευμαλλήλων και συνοχών επαγγελμάτων όπως είναι και το σωματείο μας, για όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, κανείς δεν γνωρίζει για τι έννοια θα χρειαστούν για τη ταμεία ενεργείας. Ένα απλό παράδειγμα για τους εποχικούς υπαλλήλους. Δεν το γνωρίζει αυτό ο σύλλογος ξενοδόχων, γιατί τον αγώνα που κάνουμε γι' αυτό, για να μάθουμε τέλος τι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα απληρωσιάς. Mm-hmm. Δηλαδή ότι εγώ στο βωμό, ας πούμε, στο όνομα μάλλον, του ότι πλήττεται το τζίρος μου, δεν έχω τώρα και τα σχετικά, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, πώς το πω, επί ξύλου κρεμάμενοι, γιατί έρχεται και πολύ δύσκολο χειμώνα, κύριε Κουνιάκη, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Αντίστοιχα, έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα, πώς να το πω, απείρωτων υπεροριών. Μαύρης εργασίας, με μισά ένσημα. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Το γεγονός, κύριε Κουνιάκη, ότι ακριβώς οι εργαζόμενοι δέχονται τέτοιες πιέσεις καθημερινώς, όπως αυτές που κουβεντιάζουμε, τους δυσκολεύουν και τους φοβίζουν, τους νομοκρατούν από το να πάνε, γιατί είμαστε και μικρή κοινωνία, όπως γνωρίζετε, από το να πάνε στην επιτέλεση εργασίας, να καταγγείλουν εργοδότες, από τον έμφυση αυτή με εμάς. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, και ένας νέος εργαζόμενος που συνδικαλίζεται σήμερα είναι αδιαφυλοδεικτούμενος πολλές φορές. Και ο άλλος φοβάται να τον πάρει στη δουλειά του. Γιατί ακριβώς έχει σκοπό, κακά τα ψέματα, να συντηρήσει μια κατάσταση που, αν μη τι άλλο, βολεύει τους εργοδότες αυτή τη στιγμή. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, εμείς δεν είδαμε και καμία ανακοίνωση από την εργοδοσία κατά των φοροαπαλλαγών, που δόθηκαν σε μεγάλο κεφάλαιο, όλων αυτών των διευκολιών, για να μην τα λέμε τώρα και ένα-ένα. Που δόθηκαν στον κλάδο για να γίνει τουριστικό θαύμα 10 χρόνια τώρα. Δεν αντιστατήθηκε κανένα να πει: όχι, εγώ θα δώσω μεγαλύτερη σύμβαση ή περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Ή να παλέψει κανένα για εθνική συλλογική σύμβαση εργασία, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δηλαδή, κάποια πράγματα είναι λίγο μετρημένα κουκιά. Δυστυχώς σε αυτή τη φάση, κύριε Κουνιάκη. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Είναι καταγεγραμμένα και σε πανελλαδικό επίπεδο και δεν είναι μόνο στο δικό σας κλάδο. Γενικότερα, δεν ξέρω τώρα, σε αυτές τις δύσκολες εποχές πάντα υπάρχουν φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, δυστυχώς, εις βάρος κακοπληρωμένων συναδέλφων σας, όπου πάνω στην απειλή της απόλυσης ή και στην ανάγκη να έχουν ένα εισόδημα αξιοπρεπές για να πληρώνουν μόνο τους λογαριασμούς, δυστυχώς, αναγκάζονται πολλές φορές να καταπίνουν πάρα πολλά δικαιώματα. Το αντιλαμβάνομαι. Και είναι απόλυτα σεβαστό. Βέβαια, σε ένα βαθμό μπορώ να κατανοήσω και το θεσμικό ρόλο του κύριου Θερμού, ο οποίος θα υπερασπιστεί τον κλάδο τον οποίο υπηρετεί. Και εμείς το κατανοούμε. Και εγώ βεβαίως αντιλαμβάνομαι και τη δική σας προσπάθεια πάνω σε αυτό και γι' αυτό εδώ σήμερα η παρουσία σας ήταν χρήσιμη. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν ξέρω πια, και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, ποια είναι η εκτίμησή σας για το χειμώνα. Είπατε ότι θα είναι δύσκολος. Υποθέτω θα είναι και το επόμενο καλοκαίρι δύσκολο. Πιστεύετε ότι ο COVID θα δώσει ένα επιπρόσθετο άλοθη σε περαιτέρω πίεση των δικαιωμάτων των εργαζομένων? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μουνιάκη, θα σας πω. Εμάς, η εκτίμησή μας, ατριβά της διοίκησης του σωματείου, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το σωματείο μας είναι ένα σωματείο το οποίο έχει συμβούλιο, έχει μέλη, δεν είμαι μόνο εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που γίνεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η βασική μας εκτίμηση είναι ότι ο COVID απλά επιτάχυνε την κρίση, η οποία ήταν έτσι στον κλάδο.
Δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, φαινότανε και από τις εκτιμήσεις που κάνανε πολλοί οίκοι με βάση την οικονομία και την επιβράδυνση της οικονομίας σε πολλά κομμάτια, ας πούμε, σε πολλές χώρες, σε πολλά κομμάτια της οικονομίας, όπως αντίστοιχα και οι εκτιμήσεις του Cook πέρσι, Thomas Cook, δηλαδή της εταιρείας. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι σε αυτή τη φάση αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι αυτό που θέλουμε να ακουστεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή και από τη συνέντευξη που κουβεντιάζουμε, ότι θα έρθει δύσκολος χειμώνας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό εκτιμάμε εμείς. Νομίζω ότι όσο προχωράει και το καλοκαίρι και βγαίνει, είναι ακόμα πιο, πώς να το πω, στον κλάδο εμφανές. Και στην ελληνική οικονομία. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το εξής, ότι καλούμε τους εργαζόμενους, ακριβώς επειδή θα ενταθεί η πίεση και σε αυτούς, αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, τους καλούμε καταρχάς να μην νιώθουν μόνοι, να μην σκύψουν το κεφάλι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει το Σωματείο Εργαζομένων Τουρισμού και Πληθυσμού, όπως είναι το δικό μας εδώ στη Λευκάδα. Τους καλούμε επί της ουσίας να καταλάβουν ότι έχουμε εμείς τη δύναμη, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος απέναντι στην εργοδοσία. Όπως είδατε, είναι εμφανές ότι η εργοδοσία είναι ενωμένη όταν είναι να χτυπήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και καλούμε αντίστοιχα μαζικά τους εργαζόμενους του κλάδου και όχι μόνο όλων των κλάδων να γραφτούν στα σωματεία, να οργανώσουν τον αγώνα τους και την πάλη τους, να μην θεωρήσουν ότι είναι ατομικό ζήτημα το να απαντούν στις αυθαιρεσίες του εργοδότη. Είναι συλλογικό, γιατί ακριβώς όλοι μας τα βιώνουμε. Και πρέπει να διεκδικήσει καλύτερες θήκες εργασίας. Γιατί, κύριε Πινιάκη, κακά τα ψέματα, όλη αυτή τη δεκαετία, στην οποία ο κλάδος μας είχε ανάπτυξη και ανακυριστόταν από τη μηχανή της ελληνικής οικονομίας, κάτι τέτοιο δεν αποτυπώθηκε στην τσέπη των εργαζομένων. Το μόνο που αποκόμισαν οι εργαζόμενοι ήταν όλα αυτά που συζητήσαμε παραπάνω. Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα θα ενταθεί. Οπότε εμείς θα αναλάβουμε δράση το επόμενο διάστημα και θα απαντήσουμε, δηλαδή η απάντηση θα δώσουμε και στο Σύλλογο των Ξενοδόχων, το λέμε και αυτό δηλαδή, θα είναι, πώς να το πω, και επί του πρακτέου. Θα μιλήσουμε με εργαζόμενους, θα κάνουμε, πώς το λένε, εξορμήσεις, θα συζητήσουμε, θα οργανώσουμε την πάλι μας στο επόμενο διάστημα με πλούσιο πρόγραμμα δράσης. Λοιπόν, και καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις διαδικασίες του σωματείου, να γραφτούν στο σωματεία, να μπορέσει να γίνει μια αιστεία αντίσταση σε όλη αυτή την λέλαπα που έρχεται και βιώνει εργαζόμενοι σήμερα το Σωματείο Τουρισμού και Πληθυσμού της Λευκάδας. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση, για το σχόλιο σας εδώ. Νομίζω ήταν χρήσιμο για όσους ακούν. Κύριε Κοντοπρία, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και ελπίζω τα πράγματα, πώς να το πω, να πάνε καλύτερα. Το οποίο μόνο με συλλογικό αγώνα θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Το ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά.